Καλό παράδεισο, λένε από Μπραχάμι αυτά. Για ποιον, α? Για σένα. Καλό παράδεισο. Ναι. Ναι. Αμαρουσίου. Ναι, το ξέρω. Ωραία. Τάκη, πείτε κάτι για το Σλούκα, γιατί έχουμε τρελαθεί με αυτά που ακούμε τις τελευταίες ώρες. Θα δούμε, ρε, κάτι. Δεν υπάρχει, είναι ο. Λοιπόν, άκου τώρα, αυτοί έχουν τρελαθεί. Ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος θα μιλήσουν με τον άνθρωπο, τον παίχτη. Ένα αυτό. Από εκεί και πέρα, οι άλλοι έχουν του κόσμου όλες τα συμβόλαια τα έχουν ανοιχτά. Δεν έχουν ξένους, δεν έχουν τίποτα. Κατά τα άλλα, θέλει να δίνει ένα εκατομμύριο στο Σλούκα το χρόνο. Θα τα δούμε πόσο εκατομμύρια δίνουν στο Σλούκα, τι ισορροπίες θα. Και θα δούμε και τι απόφαση. Θα δούμε κατά πόσο την πιστεύουν την πρόταση αυτή που θέλουν να κάνουν ή την κάνουν μόνο για χαρμάνι. Έτσι. Και θα δούμε και την απόφαση του Σλούκα. Ο ίδιος έχει τοποθετηθεί και έχει πει: θα μιλήσω μετά τη. Μόλις μιλήσω με τους πρόεδρους, μετά θα τοποθετηθώ. Όταν, άλλο μήνυμα, όταν θα παίξουν μεταξύ τους του χρόνου ΠΑΟΚ, τότε θα παίζει. Εκεί θα έχει γέλιο. Θα πέσει το μεγάλο γέλιο, έτσι λέει και αυτός. Ναι, έτσι λέει. Θα πάει η πιστολιά σύννεφο να κάνουν και μετακίνηση οπαδών μεταξύ τους. Θα όχι, χαρώ πολύ. Εκεί ακούστε να δείτε. Εμάς είναι η χαρά μας να μαλώνει. Αφήστε τις συμμαχίες τώρα. Εμείς απλά τι λέμε. Να μαλώσει και κανείς και με κανέναν άλλον. Και η μανούρα μεταξύ τους είναι στάνταρ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σκοτωθούν. Γιατί είναι και τα λεφτά. Και άμα είναι όλοι άφραγκοι και ρέστη. Άφραγκοι δεν είναι. Δεν έχουν διάθεση να βάλουν λεφτά. Τα λεφτά τα έχουν. Αλλά τα παίρνουν από τα κορόιδα τους οπαδούς. Τα πρόβατα. Έτσι. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει διάθεση να βάλουν λεφτά, ό,τι λεφτά παίξουν απ' έξω, θα σκοτωθούν αυτοί οι τρεις για να τα πάρουν. Εγώ απορώ πώς έχουν βάλει και το Σαββίδι σε αυτό το δαλαβέρι. Κορόιδα Παοκτζίδες, έχετε το τρένο, το έχετε χάσει, το ξέρετε προπολού. Δηλαδή με Παναθηναϊκό στα χειρότερα του, με Άκη στη Β' Εθνική, με Ηρακλή στη Β' Εθνική, με Άρη στη Β' Εθνική και δεν καταφέρατε να βγείτε πάλι δεύτερη, πάλι πέμπτη βγήκατε. Και παίζετε 16 μήνα. Ναι, κατά τα άλλα κάνετε συμμαχίες. Εντάξει, συμμαχίστε με τον διάβολο. Ζαμάν φου. Σας έχουν κάνει πρωινό, σας έχουν κάνει πατελόνι. Εμάς δεν υπάρχει περίπτωση να μας φάει κανείς. Να τα ξέρετε αυτά. Δεν καλησπέρα. Υπάρχει περίπτωση για φάγωμα. Μεταξύ σας κοιτάξτε. Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε? Άρε, φίλε, όχι, ρε. Συγγνώμη λίγο. Τι έγινε, δεν είναι στον τάκι για σένα. Παιδιά, μεγάλο λάθος. Πέθανε ένα παλικάρι τον Μπραχάμι, τον λέγανε Τάκη. Συγγνώμη, παιδιά, που το διακομώδησα. Νόμιζα ήταν για τον Τάκη. Σταμάτα λίγο. Να το ευχηθούμε του παιδιού καλό παράδεισο, έτσι. Ναι, καλό παράδεισο. Ειλικρινά δεν το κατάλαβα. Τώρα μου το διευκρίνησε εδώ. Δεν το κατάλαβα, διαβάζει και με στέλνει σε μένα στον παράδεισο. Νομίζω ότι είναι μόνο. Άστο, δεν είναι για πλάκα. Δεν είναι για πλάκα, αλλά. Να είναι ελαφρύ. Θα φύγω κι εγώ, πώ το πε. Πέθανε εσύ και μη σε νοιάζει. Κάτσε να πάρω αυτό το πρωτάθλημα και βλέπουμε. Ναι, καλά. Έλα, φίλε μου, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ναι, ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Καλό βράδυ, φιλαράκο, άστο. Όχι, πειράζει, εμάς τώρα γέλαγες. Μόνο σου, μόνο με χαμόγελο. Τώρα τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι, ρε, ξέρετε πώς κάνετε μερικοί. Όπως πιάνετε και κάποια φορά κάποιο οδηγάει για πρώτη φορά που χαμογελάει ο άλλος, ξέρεις. Ή όπως πάει κάποιος πρώτη φορά με γυναίκα και. Έτσι καρφώνεσαι. Κατάλαβα. Άλλη σε σεξουαλικό, δηλαδή να μου φέρουμε ένα παράδειγμα. Δηλαδή, για να πάτε με γυναίκα, ρε. Και αυτά τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν με γυναίκα. Τι γυναίκα, ρε, πρέπει να δει να πάει. Υπάρχει και το σεξ, όχι τη μαλακία. Υπάρχει και άλλο τρόπο. Φτάνει αυτό το χέρι, το έχετε ρημάδι. Τα διαλογικά θα πάρει. Να σα πω και ένα άλλο, ακούστε να δείτε τώρα. Μια που είσαστε εκεί πέρα του σπόρου. Αυτό θα μ' αρέσει. Ακούστε να σα δώσω και μια συμβουλή. Αφού είσαστε του σπόρου αυτού νου, θα αφήνετε το χέρι σα ένα τέταρτο να το πλακώνετε να μουδιάζει. Ακού. Εσύ, ρε. Θα τον πλακώνεις, θα μουδιάζει. Και μόλις μουδιάζει, τότε θα τον εμινάρεις. Και θα νομίζω ότι θα τον εμινάρει άλλος. Άκη, δεν υπάρχει αυτό που είπε. Όχι, να μαθαίνετε. Ναι. Αφού το παίζετε, να το παίζετε καλά. Καλησπέρα. Όχι, δεν γίνεται. Φίλε, είμαστε εκπομπή. Λόγω να δίνουμε και συμβουλές. Θα κάνουμε τον κύριο τον γιατρό, πώς το λένε. Όχι, το Φικιορί. Όχι, τον άλλο. Τον Ασκληπιό. Όχι, τον Ιπποκράτη, τον ίδιο. Ποιον Ασκληπιό. Το γιατρό, ρε. Την Dr. Ruth. Πώς λέγεται. Ο Ασκητής. Ο Ασκητής, ρε. Κοντά έπεσε. Καλησπέρα. Μόνο το Αλφα βρήκες. Τι κοντά έπεσες. Έλα, τι έγινε.